Κατά 50 ευρώ αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα από 1η Μαΐου, ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό του μήνυμα το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τα 663 ανεβαίνει στα 713 ευρώ, ποσό το οποίο συνδυαστικά με την πρώτη δόση του Ιανουαρίου ισοδυναμεί με μια συνολική αύξηση 9,7% σε σχέση με τον κατώτατο μισθό του 2021. Με απλά λόγια, οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας θα κερδίσουν παραπάνω από έναν επιπλέον καθαρό μισθό ετησίως. Ένας 15ος μισθός προστίθεται στο εξής, στο εισόδημά τους. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό του μήνυμα παραδέχτηκε ότι οι αμοιβές είναι ακόμα πολύ χαμηλές στον τόπο μας, τόνισε ότι οι πληγές της δεκαετούς οικονομικής κρίσης δεν έχουν επουλωθεί και αναγνώρισε ότι τώρα η παγκόσμια έκρηξη του πληθωρισμού χτυπά πρώτα τους χαμηλόμισθους και τους ανέργους. Η άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50 ευρώ είναι μια απόφαση ευθύνης και αλληλεγγύης. Ζούμε σε δύσκολες εποχές. Και κύριο μέλημά μου είναι να μην διαραγεί η κοινωνική μας συνοχή, αλλά και να μην υπονομευθούν από άστοχες κινήσεις όσα μαζί καταφέραμε τώρα. Πριν τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη, είχε υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, στην οποία και ελήφθησαν οι τελικές αποφάσεις, αφού πρώτα αξιολογήθηκαν και οι εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Κυβερνητικά στελέχη χαρακτήριζαν γενναία την αύξηση που ανακοινώθηκε.